δόξα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσι μοιάματα της εμείς συλλαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Την προοπτική
της χώρας μας. Θα ακολουθήσουν οι εκλογές πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και όλο αυτό το τοπίο έχει μία δυναμική. Απαιτεί λοιπόν από όλους μας να έχουμε μία σύνεση, να έχουμε μία νυφαλιότητα για τις όποιες επιλογές κάνουμε. Να ευχηθώ επίσης υγεία, χαρά στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι πάντα και στηρίζει το έργο της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Να έχουμε μία δημοτική χρονιά η οποία θα είναι ουσιαστική, θα είναι επικοδομητική και νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο που τι είναι, να υπηρετήσουμε πραγματικά, χωρίς κανένα κίνητρο, όλους τους συμπολίτες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω και το τεχνικό μέρος, το οποίο είναι back office, αλλά είναι πάντα δίπλα και βέβαια τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία τα ευχαριστώ για τη συνεργασία και έτσι να συνεχίσουν να προσφέρουν την ενημέρωση την οποία, με ακρίβεια την οποία την έχουμε ανάγκη. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Το λόγο είναι ο Δήμαρχος. Συμβόλαιτε, αγαπητοί σύμβουλοι, φίλοι πρόεδροι, εκπρόσωποι του φορέου Λιανίτσα, να πούμε τα ίδια από τα ίδια πρόεδρος. Θέλω η δεσμηνή. Νομίζω ότι ακούγομαι, είναι τους ανεμικροί, εξάλλου όταν υπάρχει ζήτημα. Και να μην καταγραφούν, δεν είναι στοιχείο παρακάτω. Είναι ζωντανή. Α, μάλιστα. Καλώς τότε, εντάξει. Να ευχηθώ σε όλους μας υγεία, προσωπική και οικογενειακή. Η φετινή χρονιά να είναι η δυνατόν πιο αποδοτική από τις προηγούμενες για το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε περισσότερο τις επιθυμίες, τις προσδοκίες των συμπολιτών. Θα έλεγα ότι θα ήταν σημαντικό η παρουσία όλων στα Δημοτικά Συμβούλια. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν τα προσωπικά ζητήματα που κάποιες φορές προβλέπουν. Καλό θα ήταν όμως να είμαστε πάντα όλοι εδώ, υγιείς και να συμμετέχουμε στις έργασεις. Καλή χρονιά να έχουμε με ειρήνη και υγεία. Δεσιμότατε, τον Ιεροψάχνη του Γιώργη θέλω ιδιαίτερα να χαιρετήσω, ο οποίος με συγκινεί κάθε φορά, αλλά γαλοχήθηκε στην Κρυτσάνη γι' αυτό. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους, δεν θα μπω σε προσφωνήσεις. Εύχομαι στον καθένα προσωπικά και στις οικογένειές σας κάτι καλό. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντώ όπως εδώ εκπροσώπους και της τοπικής κοινωνίας πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ακριβώς ότι είστε μία, όχι δεν θα έλεγα τη λέξη προέκθεση, αλλά ένα κομμάτι, όπως και ο λόγος, ο ίδιος του πολίτες δικό μας, και η συμμετοχή για την ανάπτυξη των κοινωνικών εταίρων και των κοινωνικών φορέων και των εκπροσώπων της κοινωνίας και των εργαζομένων προφανώς, πραγματικά φέρνει μια πιο δυναμική, επιτρέψτε μου να πω, διεκδίκηση παρουσία των θεμάτων του τόπου. Έχει και το Δημοτικό Συμβούλιο πολύ πιο σημαντικές προσβλέπουσες και εικόνες και παραστάσεις και μεταφορά ενός λόγου από την κοινωνία. Και θα επιθυμούσαμε αυτό πράγματι να παρουσιάσετε, να συνεχιστεί αυτό. Ξέρετε, μπορεί να έχουμε τις διαφορετικές μας προσεγγίσεις και τις διαφορετικές στοχεύσεις, ανάλογα όπως πρέπει ο καθένας, αλλά μας ενώνει προφανώς ο τόπος. Και ο τόπος αυτός έχει πάρα πολλά προβλήματα που θέλει την αγάπη, το αγκάλιασμα και τη συμμετοχή όλων. Και με τις σκέψεις αυτές, πραγματικά, χρόνια πολλά και πολλές ευχές και ειδικά δεν αναφερθήκα. Εκπροσωπεί τα σώματα ασφαλείας, καλώς ήρθατε. Χαρά μας να συνεργαζόμαστε και με εσάς. Χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους τους παραδεξίους μας και από μένα προσωπικά. Χρόνια πολλά και σε όλους τους καλεσμένους μας απόψε. Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία, αγάπη και χαρά στο σπιτικό σας. Στους συναδέλφους μου θα ήθελα να ευχηθώ
δύναμη, σιδεροκέφαλη, σωστές επιλογές και να είναι πάντα καλά, να εξασκούν το έργο τους. Στους συνδημότες μου θέλω να ευχηθώ, παρόλο που όπως είπε ο Πάτερ, περνάμε δύσκολους καιρούς, υγεία, αγάπη, δύναμη, πίστη και ελπίδα. Η ελπίδα δεν πρέπει να χάνεται ποτέ, γιατί όσο έχουμε ανθρώπους που παλεύουν για το κοινό καλό, πιστεύω ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ λοιπόν. Σε όλους που βρίσκεστε εδώ, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, με ευτυχία και σε όλο τον κόσμο, σε όλο το δοκιμαζόμενο από τις κρίσεις, τις οικονομικές κρίσεις και από το σημερινό κόσμο, έτσι όπως τον περιέγραψε και ο Πάτερ, μακριά από την πραγματική αγάπη, με τον διάολο, το κέρδος πάνω από το κεφάλι του καθένα και μακριά από την πραγματική αλληλεγγύη, και με την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ελπίζουμε οι επόμενοι και οι επόμενες χρονιές να μας βρούνε μακριά από αυτά τα αναθέματα, Πάτερ, και σας εύχομαι όλους να κερδίσετε το φλουρί. Έχετε την περίπτωση, όχι. Ένας πάντα θα το κερδίσει το φλουρί. Πάντα και πάντα.